Με στόχο την ανάπλαση και την ανάδειξη βεβαίως διάφορων αρχαιολογικών χώρων, σημείων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Ένα από αυτά μάλιστα είναι ο Κεραμικός. Εκεί θα συναντήσουμε αμέσως τώρα και τη Μαρία Βούσουλα. Το Υπουργείο Πολιτισμού πήρε την πρωτοβουλία και την απόφαση να φτιάξει και να αναλάβει την ανάδειξη αυτών των χώρων με σύμπραξη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Μαρία, βρίσκεσαι λοιπόν, όπως είπαμε, στον Κεραμικό. Να δούμε τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη μελέτη, τι έχει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός. Πρόκειται λοιπόν για ένα πείραμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αφορά την αναβάθμιση κάποιων αρχαιολογικών χώρων. Εμείς βρισκόμαστε στο Κεραμικό και στη Βραβρώνα θα γίνει το ίδιο, η ίδια ανάπλαση και θα χρηματοδοτηθούν τα έργα από το κοινοφελές ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να σου πω ότι το σχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων που υπέδειξαν οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, ενώ το ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει μελέτες, έργα και την πιλωτική τους εφαρμογή για 3 χρόνια με 3 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ενός προγράμματος για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της ανεργίας. Εδώ θέλω να σταθούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν και κάποιες νέες θέσεις εργασίας, Μαρία? Φυσικά, σε πάρα πολλά σημεία. Θα ήθελα να σου πω, Άννα, τους λόγους για τους οποίους ευελέγησαν αυτά τα δύο σημεία, ναι. Δηλαδή ο Κεραμικός και η Βραβρώνα. Το πιο σημαντικό ήταν η ιστορική και η γεωγραφική τους θέση. Πέρα, όλοι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η τουριστική κίνηση περιστρέφεται γύρω από το Σούνιο και την Ακρόπολη. Ωστόσο, και ο Κεραμικός αποτελεί πνεύμονα οξυγόνου στην καρδιά της Αθήνας, πνεύμονα πρασίνου, το ίδιο και η Βραβρώνα, που είναι μια διαδρομή κοντινή, ένα πολύ όμορφο τοπίο κοντά στο αεροδρόμιο. Να πούμε ότι η ιστορική και γεωγραφική του θέση που σου είπα έχουν δώσει αυτό το αβαντάζ για να δημιουργηθούν όλα αυτά από τις αρχές του νέου έτους. Mm-hmm. Σε αυτό όμως που θέλω να σταθούμε είναι ότι υπήρχε μια καχυποψία. Ναι, γιατί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ότι για ποιο λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρει μια πρωτοβουλία για τέτοιου είδους σημεία, να ζητήσει και να εγκρίνει κατ' επέκταση συνεργασία του δημόσιου φορέα με ιδιωτικούς φορείς, με την παρουσία και ιδιωτών. Βάσει του συντάγματος, Άννα, και του νόμου, η διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος ανήκει και είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά του Υπουργείου Πολιτισμού. Mm-hmm. Ωστόσο, το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά και λέει ότι κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επισκεπτών, είτε Ελλήνων είτε ξένων τουριστών, και αν συμφωνηθεί το πλαίσιο συμφωνίας, οι πόροι που θα εξασφαλιστούν θα δώσουν επιπλέον υποδομές από τις ήδη υπάρχουσες. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε, μόνο καλό θα κάνει στο γενικό κλίμα, στο τομέα του τουρισμού. Να σου πω ότι το πιλωτικό πρόγραμμα ενδέχεται να αποτελέσει μελλοντικό οδηγό για 5 ακόμη χώρους και εκ του αποτελέσματος, Άννα, θα κριθεί ποιοι θα είναι αυτοί οι χώροι. Ακόμη δεν γνωρίζουμε. Εάν συμφωνηθεί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να χρηματοδοτηθεί για 3 χρόνια και γίνουν οι μελέτες, τότε θα δούμε και αν αυτό θα επεκταθεί και σε άλλους χώρους. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος για το ποιοι θα είναι αυτοί οι 5 χώροι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε να...